Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Καλώς σας βρίσκουμε. Και σήμερα κοντά σας με ένα ιδιαίτερο και ενδιαφέρον θέμα για τους πομάκους, τα πομακοχώρια, την σημερινή εκπαίδευση, τις αδικίες που γίνονται εκεί στο βορρά. Κοντά μας θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Νικόλαο Κόκα, εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει κάνει διατριβή για το δημοτικό τραγούδι των πομάκων. Εδώ είναι ο Δημήτρης ο Γερονιμάκης, ο οποίος φροντίζει για να φτάσει άρτια ο ήχος στα ραδιοφωνά σας. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4118-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και λίγη ποίηση από τον Όρθρο, μεταφρασμένη, γιατί τη χρειαζόμαστε όταν γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτυρας Χαράλαμπος. Ακούμε στην εκκλησιά μας το πρωί: «Θάνατο, από ξύφος αξιώθηκες, Χαράλαμπε, αλλά και της χαράς και της λαμπρότητας των μαρτύρων, την δεκάτη του μήνα, το λαιμό σου κόψανε, Χαράλαμπε». Από το ίδιο ξύφος, ο Βάπτος και ο Πορφύριος, μαρτυρώντας, βάφονται με την ίδια πορφύρα. Και για τις γυναίκες που μαρτύρησαν επειδή πίστευσαν και εκείνες στον Άγιο Χαράλαμπο, γράφει ο Ψαλμωδός: «Ανδρίες αποκαλύπτει τις τρεις γυναίκες, ο Ανδρίος αριθμός το 3 έναντι του ξύφους». Φίλοι μας, σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικόλαο Κόκα, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Σάμο και ασχολείται από το 1997 με την καταγραφή του λαϊκού πολιτισμού και ειδικότερα της προφορικής παράδοσης των πομάκων. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία «Τα πομακοχώρια της Θράκης», «Ιστορία, γλώσσα, περιήγηση, λαϊκός πολιτισμός», «Μαθήματα πομακικής γλώσσας», «Παραμύθια και παροιμίες» από τη Γλάφκη του νομού Ξάνθης. Και να πούμε ότι μαζί με τον Θεοφάνη Μαλκίδη έχουν επιμεληθεί την έκδοση του βιβλίου «Μετασχηματισμοί της συλλογικής ταυτότητας των πομάκων». Έχει επίσης επιμεληθεί μαζί με τον Φεχρή Ιμάμ την έκδοση του ηχητικού αρχείου του Πέτρου Θεοχαρίδη, Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων 2018. Κύριε Κόκα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να σας έχουμε κοντά μας. Γνωρίζετε πάνω στην ιστορία των πομάκων, έχετε ερευνήσει, έχετε μελετήσει. Να ξεκινήσουμε με την αιτία που ασχοληθήκατε με τους πομάκους. Ναι. Τι σας ενέπνευσε σε αυτό? Εντάξτε, βρέθηκα για πρώτη φορά στα πομακοχώρια ως εκπαιδευτικός το 1997 και εκεί με οδήγησε η αγάπη μου για τα βουνά και την ορειβασία αρχικά. Με μάγεψε η ομορφιά της Ροδόπης, τα ορεινά μονοπάτια, οι παραδοσιακοί οικισμοί, τα γεφύρια, οι άνθρωποι, πολύ ευγενικοί οι πομάκοι. Εργάστηκα ως εκπαιδευτικός εκεί στο Λύκειο Γλάφκης και είχα την ευκαιρία να κάνω κάποια προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τους μαθητές μου. Σιγά σιγά άρχισα να γνωρίζω και τη γλώσσα. Στο γυμνάσιο ή στο... Στο Λύκειο. Στο Λύκειο, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, καθηγητής αγγλικής γλώσσας. Και διδάσκοντας αγγλικά, παράλληλα κατέγραφα τη μητρική γλώσσα των παιδιών, γιατί πολλές φορές τα παιδιά μου έλεγαν πώς λέγεται κάτι στη γλώσσα τους. Σωστά. Τους έλεγα εγώ το φεγγάρι Moon, μου λέγανε Μεσετσίνα. Καταλάβετε. Οπότε, γνωρίζοντας τη γλώσσα τους, ήρθα σε επαφή και με την ταυτότητά τους, την πολιτιστική τους ταυτότητα. Η γλώσσα αργότερα... τους, κύριε Κόκα, μια ερώτηση, η γλώσσα τους είναι δική τους ή έχει στοιχεία από αραβικές χώρες? Η μητρική γλώσσα των πομάκων διαφοροποιείται
από τα βουλγαρικά, από τα σερβικά, από τις νότιες σλαβικές γλώσσες, αλλά εντάσσεται στο νότιο σλαβικό συνεχές και ουσιαστικά είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παλαιοσλαβωνική των χρόνων των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλου. Δηλαδή μας πάει πολύ πίσω στο χρόνο. Η δομή της γλώσσας είναι νοτιοσλαβική, αλλά εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό και ελληνικές λέξεις και τουρκικές λέξεις. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και παραμένει, ας πούμε, από τότε μέχρι σήμερα με κάποιες αλλαγές, να υποθέσουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Και να συνεχίσουμε με το πώς ασχοληθήκατε με τους Πομάκους στη συνέχεια. Ναι. Όπως σας είπα, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ήρθα σε επαφή με το χώρο της Ροδόπης. Πανέμορφος χώρος, αξίζει πραγματικά να κάνει κανείς πεζοπορικές διαδρομές στην Ροδόπη και να περπατήσει και να γνωρίσει τις ομορφιές της. Και αργότερα πιο επιστημονικά άρχισα να συγγράφω άρθρα και να συμμετέχω σε συνέδρια λαϊκού πολιτισμού, σε διεθνή συνέδρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και ο στόχος κάποια στιγμή ολοκληρώθηκε να συγγράψω μια διδακτορική διατριβή, η οποία μόλις εκδόθηκε και είναι ακριβώς αναφορικά με τα δημοτικά τραγούδια των Πομάκων της Θράκης και αποτελεί τον καρπό μιας 20ετούς έρευνας. Πολύ ωραία. Τα δημοτικά τραγούδια των Πομάκων της Θράκης, πώς και έτσι, δηλαδή τα ακούσατε, σας γοήτευσαν, τι ήταν όλο αυτό? Ναι. Για πρώτη φορά άκουσα δημοτικό τραγούδι των Πομάκων από 4 μαθητές μου, 4 αγόρια. Mm. Περπατάγαμε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μια ωραία διαδρομή από το Δημάριο προς τα σύνορα, και οι μαθητές μου άρχισαν να τραγουδάνε ένα τραγούδι, το Ζαγκάλι Χάσε. Αγαπήθηκαν, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Είναι μια ιστορία, μια παραλογή αντίστοιχη της ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Και παραξενεύτηκα που τα παιδιά, 4 νέα αγόρια, γνωρίζουν ένα παλιό τραγούδι παραδοσιακό. Είχα μαζί μου τότε ένα κασετοφωνάκι και το ηχογράφησα. Αυτό έγινε το 2001. Αυτό ήταν το ξεκίνημα ουσιαστικά μιας πολυετούς διαδικασίας καταγραφών, όχι μονάχα στην περιοχή της Ξάνθης, αλλά και στην περιοχή της Βουλγαρικής Ροδόπης, και ουσιαστικά ένα ταξίδι σε όλα τα Πομακοχώρια. Μιλάμε για 160 Πομακοχώρια σε όλη τη Θράκη, από τον Εύρο, την Κομωτινή μέχρι την Ξάνθη. Θαυμάσια. Αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, κατανοούν την παράδοσή τους, ας πούμε, προσπαθούν να τη διασώσουν ή τη βιώνουν ήδη? Ναι, σε μεγάλο βαθμό φυσικά κατανοούν και αποτελεί τμήμα της ταυτότητάς τους. Μιλάμε για Έλληνες, έτσι, μιλάμε για Έλληνες κατοίκους της Ελλάδας, οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα, είναι γεννημένοι εδώ, αλλά είναι η μητρική τους γλώσσα διαφορετική από τον άλλον και το θρήσκευμά τους διαφορετικό, μέσα από πολλές διαδικασίες στο χρόνο. Δηλαδή αξίζει πραγματικά να μελετήσουμε την ιστορία των Πομάκων για να κατανοήσουμε τι είναι οι Πομάκοι και πώς διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους κατοίκους της Θράκης σε κάποια στοιχεία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να δώσουμε. Θα θέλαμε βεβαίως να πούμε λίγα λόγια. Ας πούμε, ποια είναι η θρησκεία τους? Είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά πλέον σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια χαλαρή σχέση με το θέμα της θρησκείας και υπάρχουν πολλές υπαρξιακές αναζητήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολλούς μεικτούς γάμους. Έχουμε πολλούς Πομάκους οι οποίοι έχουν παντρευτεί χριστιανές, υπάρχουν βαφτίσεις. Έχουμε περιπτώσεις Πομακισσών που ζουν στην Αθήνα και έχουν παντρευτεί χριστιανούς και βαφτίστηκαν οι ίδιες. Παραμένουν όμως πομακικής καταγωγής και διατηρούν και τη μητρική τους γλώσσα. Πολύ ενδιαφέρον. Όσον αφορά τώρα την παράδοσή τους, έτσι, τη ζωή τους εκεί, ας πάμε στον τόπο τους, στον τόπο καταγωγής, που είναι πάνω στη Θράκη, έτσι. Είναι, από πού προέρχονται οι Πομάκοι? Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πραγματικά αξίζει να το θίξουμε, γιατί έχουν ακουστεί πολλές ανακρίβειες, κατά καιρούς επαναλαμβάνονται διάφορες εθνικιστικές εκδοχές. Προσπάθησα στην έρευνά μου να είμαι όσο το δυνατόν
περισσότερο νυφάλιος ως προς το θέμα της εθνοτικής καταγωγής των Πομάκων. Ξέρετε, πολλοί υπάρχουν ιστορικοί από την πλευρά της Τουρκίας που λένε ότι οι Πομάκοι είναι πετσενέγγι, πατσινάκ, είναι κουμάνοι, είναι τουρκόφωνα φύλλα που έρχονται από την Ασία και φτάνουν στην περιοχή της Ροδόπης κατά το 15ο-16ο αιώνα. Αυτή είναι μια θεωρία που δεν ισχύει και φυσικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στα γενετικά τους χαρακτηριστικά, διότι έχουν γίνει και μελέτες DNA που καταρρύπτουν οποιαδήποτε σχέση με τέτοια θεωρία, ούτε με τη γλώσσα τους, ούτε με τον πολιτισμό τους. Υπάρχουν βούλγαροι ιστορικοί που λένε ότι οι Πομάκοι είναι βούλγαροι και απλά είναι κάτοικοι της Ροδόπης και γι' αυτό τους ονομάζουν τη γλώσσα τους Ρούπσκι Γκοβόρι, δηλαδή η διάλεκτη της Ροδόπης. Υπάρχουν πάλι Έλληνες ιστορικοί οι οποίοι έχουν γράψει ότι οι Πομάκοι σχετίζονται, συνδέονται με αρχαία θρακικά φύλλα. Κάποιοι προσπάθησαν να τους συνδέσουν με τους αρχαίους Αγριάνες ή Αγριείς, τους ακοντιστές, τους γενναίους πολεμιστές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι βέβαιο ότι μια τέτοια συσχέτιση είναι παρακινδυνευμένη, αν και σίγουρα υπάρχει συσχέτιση με αρχαία θρακικά φύλλα, απλά οι Αγριείς, οι Αγριάνες κατοικούσαν στα βόρεια του Στριμώνα, μια περιοχή πολύ μακρύτερα από την οροσειρά της Ροδόπης, όπως καταλαβαίνετε. Στην περιοχή της Ροδόπης είχαμε τους Βυσσούς, είχαμε τους Σάτρες, είχαμε τους Βίστονες πιο κάτω, στη Βιστονίδα Λίμνη. Οπότε σίγουρα υπάρχει σύνδεση με τα αρχαία θρακικά φύλλα, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλές φάσεις μέσα στην ιστορία των Πομάκων, τις οποίες μπορούμε να τις πούμε πολύ διαγραμματικά, αν θέλετε, με μερικές λέξεις για να γίνει κατανοητό από τους ακροατές. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα αρχαία αυτά θρακικά φύλλα εξελληνίζονται κάποια στιγμή με τις αποικίες των αρχαίων Ελλήνων. Ακολουθεί η φάση του εκρωμαϊσμού με την ρωμαϊκή κατάκτηση της Θράκης, εκχριστιανίζονται σταδιακά και φτάνουμε στην κάθοδο των Σλάβων μετά τον 6ο-7ο αιώνα, αλλά δεν εξλαβίζονται αμέσως κάποιοι από αυτούς. Ο εξλαβισμός συντελείται μετά τον 10ο αιώνα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε βυζαντινούς συγγραφείς που λένε ότι οι Σλάβοι που κάνουν επιδρομές αναφέρονται ως σκλαβινοί στους βυζαντινούς συγγραφείς. Όταν τον 6ο αιώνα αναφέρει ο Προκόπιος για τη σφαγή τη μεγάλη στην πόλη Τόπυρο, που είναι εδώ κοντά στην Ξάνθη, όπου 40.000 κάτοικοι της Τόπυρου σφαγιάζονται από τους σκλαβινούς, καταλαβαίνετε γιατί σφαγές μιλάμε. Σφαγιάζονται με τρομερό τρόπο. Οι περιγραφές είναι ανατριχιαστικές. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν οι σκλαβινοί να εμπεδώσουν την παρουσία τους εκείνα τα χρόνια. Έγιναν πάρα πολλές μάχες ανάμεσα στο Βυζαντινό κράτος και τις επιδρομές των Βουλγάρων και άλλων φυλών οι οποίες προσπαθούσαν να κατακτήσουν την περιοχή, Ούνοι, γερμανικά φύλλα. Φτάνουμε όμως μετά το 10ο αιώνα που παγιώνεται η παρουσία των Σλάβων και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση όταν το 1345 ο Μομτσίλος, ένας βούλγαρος ληστής που ήταν μισθοφόρος των Βυζαντινών, του Ιωάννη Κατακουζινού, καταφέρει να αποσπάσει την εύνοια των Βυζαντινών και να το χρησιμοποιούν ως μισθοφόρο στην περιοχή της Ροδόπης, χρησιμοποιούσε ελληνικά στρατεύματα, έτσι, αλλά ήταν αυτός ο αρχηγός τους. Μετά στράφηκε ενάντια στους Βυζαντινούς, θέλοντας να κάνει ένα τοπικό βασίλειο και μάλιστα την Ξάνθη, κατέκτησε το φρούριο της Ξάνθης και έμενε εκεί. Και γι' αυτό οι Βούλγαροι, ξέρετε, μέχρι σήμερα αποκαλούν την Ξάνθη Τσάρεβο, Τσάρ, ο βασιλιάς. δηλαδή Βασιλούπολη, για ένα πολύ σύντομο κρατήδιο που έμεινε μερικούς μήνες ουσιαστικά επάνω. Αλλά μετά ιτήθηκε από τον Ιωάννη τον Κατακουζινό στο φρούριο της Περιθεωρίου. Ξέρετε, η Μητρόπολη μας λέγεται Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου. Πολύ ωραία, ναι. Λόγω της πόλεως του Περιθεωρίου, που αρχικά λέγονταν Αναστασιούπολη, είχε χτιστεί από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο. Ιτήθηκε λοιπόν ο Μομτσίλος και ο Κατακουζινός, όταν πήγε πάνω από τα πτώματα των νεκρών στρατιωτών του, όπως αναφέρεται στην πηγή, έκλαψε πικρός, διότι είδε ότι ήταν πτώματα Ρωμαίων, ήταν πτώματα Ρωμιών, τα πτώματα των
στρατιωτών του Μομτσίλου που είχαν νικηθεί από τους Βυζαντινούς. Mm. Καταλαβαίνετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για πληθυσμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνταν πολλές φορές με τη βία, και μέσα από τη βία αυτή επήλθε και ο εξλαβισμός των ντόπιων πληθυσμών. Ακολουθεί η Οθωμανική κατάκτηση. Τα λέω πολύ γρήγορα γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Με την Οθωμανική κατάκτηση αρχίζει και ο εξισλαμισμός μέρους των τοπικών πληθυσμών. Δεν αφορά φυσικά το σύνολο. Εν έτη, κύριε Κόκα. Μετά τον 16ο αιώνα. Μάλιστα. Ο εξισλαμισμός έχει διάφορες φάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν βίαιος. Υπάρχουν νεομάρτυρες, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το κίνητρο ήταν το οικονομικό καθαρά. Δηλαδή η αποφυγή της φορολογίας, το χαράτσι. Μάλιστα. Έτσι έχουμε πολλές περιπτώσεις χριστιανών, αλλά όχι ορθοδόξων. Εδώ να το πούμε και αυτή την πτυχή. Ένα μέρος του πληθυσμού της Ροδόπης ήταν αιρετικοί παυλικιανοί. Μάλιστα. Στους οποίους τους είχαν φέρει οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες για να ενισχύσουν την τοπική περιοχή της Ροδόπης από τις εισβολές των Βουλγάρων. Άρα αυτοί οι παυλικιανοί δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με την Ορθοδοξία. Mm. Και για το λόγο αυτό ευκολότερα πούλησαν την πίστη τους για το χρήμα. Mm. Και θα σας αναφέρω έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του 16ου αιώνα από τον μοναχό τον Παχώμιο Ρουσάνο, το Λόγιο, μεγάλο Λόγιο, σπουδαίο Λόγιο και μοναχό, που αναφέρεται στην Ξάνθη. Ναι. Και λέει, αναφέρεται ακριβώς στους Πομάκους. Είναι μια σημαντικότατη μαρτυρία από τις πρώτες που έχουμε για τον εξισλαμισμό των πληθυσμών. Και λέει, κατέρχονται εκ των ορεινών πολλώντες ωραιόμυλα και λέει, προσήλθον τη αθέο θρησκεία δια τα τέλη. Δηλαδή μεταστράφηκαν στην άθεη θρησκεία, το Ισλάμ, για τα τέλη, για τους φόρους. Είναι ξεκάθαρο έτσι. Και το ανέδειξε ο Οθωμανολόγος ο κύριος Φωκίωνας Κοντζαγιώργης με έρευνές του και αυτοί οι Παυλικιανοί από πού έρχονταν, κύριε Κόκα? Οι Παυλικιανοί έρχονται από την Ασία, από την περιοχή της Αρμενίας, από τη Μικρά Ασία. Μάλιστα. Όπου είχαν αυτή την θρησκεία. Ναι. Τώρα, ναι. Πού βρέθηκε αυτή η θρησκεία εκεί? Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, βέβαια. Ο Παυλικιανισμός, κοιτάξτε, στην Ροδόπη εκφράζεται μέσα από τους Βογομήλους. Ουσιαστικά ήταν μια αιρετική προσέγγιση του χριστιανισμού, εσωτεριστική, αμφισβητούσε βασικά δόγματα της θρησκείας μας, αλλά παρόλα αυτά κυριάρχησε και οι Βυζαντινοί προσπαθούσαν, κυριάρχησε σε ένα μέρος της Μικράς Ασίας και οι Βυζαντινοί προσπαθούσαν να διασπάσουν, με κορυφαίο βέβαια τον Αλέξιο. Στην Αλεξιάδα η Άννα Κομνηνή περιγράφει πολύ καλά αυτές τις προσπάθειες του Αλέξιου να πολεμήσει τους Παυλικιανούς και τους Βογομήλους της Ροδόπης, από τη Φιλιππούπολη μέχρι τα μέρη της Νότιας Θράκης. Τώρα ας φτάσουμε μετά. Ουσιαστικά ο εξισλαμισμός, ξέρετε, ολοκληρώνεται το 19ο αιώνα. Μέχρι 19ο αιώνα υπήρχαν στα Πομακοχώρια χριστιανικοί πληθυσμοί. Στο Ωραίον, ας πούμε για παράδειγμα, που είναι ένα μεγάλο χωριό της ορεινής Ξάνθης, υπήρχαν χριστιανοί μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Οικογένειες σπουδαίες, οι οποίες μετά κατέβηκαν κάτω ή ασχολήθηκαν με το εμπόριο. Και φτάνουμε στον 20ο αιώνα, όπου είναι πολυτάραχος. Η Θράκη ταλαιπωρείται από δύο παγκοσμίους πολέμους. Το ίδιο και οι ντόπιοι πληθυσμοί. Ο Εμφύλιος επίσης είναι μια πικρή στιγμή για τους ορεινούς πληθυσμούς που βρίσκονται στη μέση διαφόρων αναταραχών και διεκδικήσεων. Φτάνουμε μετά στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, όπου οι Πομάκοι, ξέρετε, λόγω της σλαβοφωνίας τους, δυστυχώς ταυτίζονται από κάποιες πολιτικές πλευρές με τους Βουλγάρους. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που έγινε, ή, εν πάση περιπτώσει, με τον κίνδυνο από το Βορρά. Οπότε θα έπρεπε η γλώσσα τους να εξαφανιστεί για να μην υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να συνδεθούν με τον κίνδυνο από το Βορρά. Οπότε οι πολιτικές του ελληνικού κράτους προσπαθούν ουσιαστικά να εξαφανίσουν τη σλαβοφωνία τους στα Πομακοχώρια. Και ξέρετε, μετά τη δεκαετία του 1950
τα σχολεία τα οποία ονομάζονταν μουσουλμανικά σχολεία σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης μετονομάστηκαν σε τουρκικά σχολεία από το ίδιο το ελληνικό το κράτος. Ένα μεγάλο έγκλημα που συντελέστηκε από το ελληνικό κράτος για πολιτικές σκοπιμότητες οι οποίες έχουν αναλυθεί στη διατριβή μου αλλά έχουν αναλυθεί και από άλλους ερευνητές. Και φτάνουμε στο σήμερα, σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά. Βεβαίως, για να πούμε, να τα πούμε όλα όσο μπορούμε. Όπου οι υπομάκοι αναζητούν την ταυτότητά τους. Πολλοί νέοι υπομάκοι ταυτίζονται με το ελληνικό κράτος, νιώθουν Έλληνες πολίτες και είναι Έλληνες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν πέσει θύματα της τουρκικής προπαγάνδας. Αυτό όμως και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά, όπως σας είπα, μετά τη δεκαετία του 50, δυστυχώς, του 1950, όπου μέσα από το θεσμό της μειονοτικής εκπαίδευσης, υπομάκοι εκτουρκίζονται πλέον. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για 40.000 Έλληνες, κατοίκους της Ελλάδας, γεννημένους αρχαίους στρατιώτες, οι οποίοι εκτουρκίζονται μέσα από το θεσμό της μειονοτικής εκπαίδευσης, όπου... Είναι, δεν ξέρω αν είναι γνωστό στους ακροατές σας, μιλάμε για δίγλωση εκπαίδευση. Τα παιδιά διδάσκονται τα μισά μαθήματα στα ελληνικά και τα μισά στα τουρκικά. Και να σκεφτείτε ότι στα Πομακοχώρια δεν έχουμε δημόσια δημοτικά σχολεία. Ακόμα το ελληνικό κράτος δεν έχει δώσει την ευκαιρία στους Πομάκους να επιλέξουν αν θέλουν να πάνε σε δημόσιο σχολείο ή στα μειονοτικά σχολεία. Αυτά τα μειονοτικά σχολεία είναι δημόσια πάντοτε, έτσι. Τα μειονοτικά σχολεία δεν είναι δημόσια. Τι είναι? Χρηματοδοτούνται από το κράτος, είναι ένα περίεργο καθεστώς. Έχουν διευθυντή μουσουλμάνο, υποδιευθυντή χριστιανό. Οι χριστιανοί όλοι πληρώνονται από το ελληνικό κράτος, αλλά έχουν ένα ιδιωτικό καθεστώς και το αναλυτικό πρόγραμμα έχει προσδιοριστεί από κάποια αμοιβαία πρωτόκολλα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Λες και πρόκειται για τουρκικούς πληθυσμούς, ενώ πρόκειται για Έλληνες. Τι καταλαβαίνετε τώρα, μεγάλο δηλαδή πρόβλημα. Δώσαμε την ευκαιρία στους Τούρκους να αποφασίζουν για Έλληνες, κατοίκους της Ελλάδας. Και αυτό το ανέδειξε με κορυφαίο τρόπο ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ναι, ο Σεμπαϊντίν Καραχότζα, που έφυγε από τη ζωή πριν μερικούς μήνες από εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά μια σπουδαία μορφή στα Πομακοχώρια, όπως και άλλοι νέοι Πομάκοι το έχουν αναδείξει, όπως και πολιτιστικοί σύλλογοι Πομάκων που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, στην περιοχή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, κύριε Κόκα, γιατί μας προβληματίζει και εμάς, γιατί, και είμαστε βέβαια πολύ μακριά από αυτή τη γνώση. Γιατί αυτό το πράγμα να συμβαίνει από το 1950 και να διατηρείται μέχρι σήμερα? Δυστυχώς... Τη στιγμή που και οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς να βάζουμε πολιτικά πράγματα, δεν θέλουν να ανήκουν στην Τουρκία, έτσι, να λέγονται Τούρκοι. Ναι, είναι πομάκι. Δεν θέλουν. Δυστυχώς το μακρύ χέρι του τουρκικού προξενείου στην Θράκη διαβρώνει πολλά πράγματα, επεμβαίνει στην πολιτική μας ζωή, επηρεάζει τις εκλογές, πολλά κόμματα το σκέφτονται αυτό, ότι θα πάρουν ψήφους εάν συνεργαστούν με το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουν αναλύσει κατά καιρούς δημοσιογραφικά κάποιοι ερευνητές, αλλά όταν φτάνει η στιγμή των εκλογών, η πολλή πολιτική μας από πολλά κόμματα, δεν λέω από όλα, αλλά από πολλά κόμματα, να μην πω από όλα τα μεγάλα κόμματα δυστυχώς, καταλήγουν να συνεργάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του τουρκικού προξενείου με αντίτιμο την ανοχή αυτού του εκτορκισμού των Πομάκων. Διότι στη Θράκη έχουμε μουσουλμάνους, έχουμε μουσουλμάνους Ρωμά, έτσι. Έχουμε μουσουλμάνους Πομάκους και έχουμε και τουρκόφωνους. Οι τουρκόφωνοι στην Ξάνθη είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Στην Ξάνθη έχουμε περίπου 30.000 Πομάκους, έχουμε 5-10.000 μουσουλμάνους Ρωμά και οι τουρκόφωνοι στον κάμπο είναι πολύ λιγότεροι. Λιγότεροι από 10.000, αλλά δυστυχώς και πολλοί Πομάκοι έχουν εκτουρκιστεί, όπως σας είπα, γλωσσικά μέσα από το θεσμό της μειονοτικής εκπαίδευσης. Αυτό το μεγάλο έγκλημα του ελληνικού κράτους απέναντι στους Έλληνες Πομάκους. Για το οποίο αυτοί οι άνθρωποι έτσι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται, έχουν γίνει παρεμβάσεις σε διεθνή συνέδρια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Ξάνθης,
από την Κομωτινή, ο Πανελλήλιος Σύλλογος Πομάκων, έχουν κάνει παρεμβάσεις σε διεθνή συνέδρια, μιλάνε στις τηλεοράσεις, αλλά δυστυχώς δεν εισακούονται ακόμα. Και το ελληνικό κράτος δεν έχει προχωρήσει ακόμα στο αυτονόητο να δημιουργήσει δημόσια σχολεία στα Πομακοχώρια. Γιατί να υπάρχουν μειονοτικά σχολεία, δίγλωσσα, τουρκοελληνικά σχολεία για τους Πομάκους και όχι. Να δίνεται η ευκαιρία αμυγός, να επιλέξει. Δε... Όποιος νιώθει Τούρκος, ας πάει στο τουρκόφωνο σχολείο. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Όποιος θέλει να το παιδί του να μάθει κάποια πράγματα, διότι αυτά τα παιδιά, ξέρετε, έχουν πολλά μαθησιακά προβλήματα. Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στην Ξάνθη, σε γυμνάσιο της Ξάνθης αυτή τη στιγμή, και έχω μαθητές Πομάκους που μας έρχονται από τα ορεινά. Γιατί δεν θέλουν. Από το δημοτικό σχολείο προσπαθούν να φύγουν για να μάθουν καλύτερα και τα ελληνικά, αλλά και να κατανοήσουν μερικά πράγματα σωστότερα. Είναι μεγάλο το μπέρδεμα που γίνεται στα παιδιά, και αυτό έχει περιγραφεί από πολλές αναλύσεις, όταν υπάρχει όχι διγλωσία, εδώ δεν μιλάμε για δίγλωση εκπαίδευση, τριγλωσία ή τετραγλωσία ή πενταγλωσία, διότι έχουμε μητρική γλώσσα την πομακική. Η τουρκική διδάσκεται στο τζαμί, δυστυχώς στο τζαμί είναι πάλι αραβικά και τουρκικά οι προσευχές. Ναι. Στο κατηχητικό που κάνουν στο Κουράν Κουρσούν, οι προσευχές πλέον δεν είναι στα αραβικά, είναι στα τουρκικά. Μιας τρόπος εκτουρκισμού και αυτός. Έχουν την ελληνική γλώσσα που είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους και θα πρέπει να τη μάθουν. Μαθαίνουν και αγγλικά, μαθαίνουν και γερμανικά. Πολλοί από αυτούς ξενιτεύονται, πάνε και δουλεύουν στη Γερμανία. Καταλαβαίνετε, γίνεται μία βαβέλ. Καλά το λέτε. Μία βαβέλ, φοβερό γλωσσικά. Πράγμα. Φοβερό. Και όσον αφορά τώρα το θρήσκευμα, γίνονται μαθήματα δικά μας, δηλαδή υπάρχει θεολόγος? Ναι, ναι. Υπάρχει θεολόγος, μια πολύ σωστή κίνηση, εδώ ήταν μια πολύ σωστή κίνηση του ελληνικού κράτους, πρέπει να τα αναγνωρίζουμε και αυτά, τα τελευταία χρόνια, ήταν η εισαγωγή του μαθήματος των θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία μέσα από ιεροδιδασκάλους. Ιεροδιδασκάλους, ελληνόφωνους, βέβαια το θρήσκευμα διδάσκεται και από τους χοντζάδες στα τζαμιά, αλλά έτσι εξασφαλίζεται απόλυτα η ισονομία χριστιανών και μουσουλμάνων και στο θέμα της θρησκείας, γιατί όπως το παιδί που είναι από χριστιανική οικογένεια μπορεί να διδαχθεί τα θρησκευτικά στο σχολείο, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, έτσι και το παιδί από μουσουλμανική οικογένεια μπορεί να διδαχθεί τα θρησκευτικά από τον ιεροδιδάσκαλο. Μια πολύ σωστή κίνηση. Οι ιεροδιδάσκαλοι πλέον είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, έχουν σπουδάσει την θρησκεία τους, θρησκειολογία στην θεολογική σχολή, στο τμήμα Ισλαμικών σπουδών της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, και αυτοί δηλαδή διδάσκουν και το ένα και το άλλο? Και... Όχι, διδάσκουν την Ισλαμική θρησκεία. Και είναι κυρίδια διαφορετικά. Ναι, ναι, όχι, αντιλαμβάνω, μπράβο. Αλλά την θρησκεία, την Ορθόδοξη, την διδάσκουν? Δεν τη διδάσκονται, όχι. Ναι, αυτό σας ρώτησα. Μάλιστα, τώρα το κατάλαβα. Δεν τη διδάσκονται την Ορθόδοξη? Όχι, οι μουσουλμάνοι δεν διδάσκονται για την Ορθόδοξη. Δεν παρακολουθούν. Αν θέλουν, μπορούν. Υπάρχουν παιδάκια τα οποία οι γονείς τους επιτρέπουν να παραστούν στο μάθημα των θρησκευτικών. Ναι, αλλά υπάρχει και το μάθημα των θρησκευτικών της Ορθόδοξης πίστης για τους χριστιανούς. Διδάσκει την Ισλαμική θρησκεία. Έτσι, το καταλάβαμε βέβαια. Ναι, ναι. Για να μην έγινε μια παρανόηση από μέρους μου. Ναι. Το κατάλαβα. Αυτά είναι ευτυχώς πραγματικά σημαντικά πράγματα, το ότι μπορεί να μάθει κανείς για την θρησκεία του στο σχολείο. Και εσείς βρεθήκατε τώρα ως εκπαιδευτικός εκεί. Γοητευτήκατε από τους Πομάκους, από τα δημοτικά τραγούδια τους, την παράδοσή τους, την ιστορία τους, τα βάσανά τους τα σημερινά, και μας τα μεταφέρατε, και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και γι' αυτό κάνατε και ένα διδακτορικό, γράφτηκε και το βιβλίο για αυτούς, πάνω στα δημοτικά. Και να πούμε λίγο, να έρθουμε και σε αυτό το θέμα, να μιλήσουμε λίγο για την μουσική τους. Ναι. Η μουσική των Πομάκων είναι πολύ όμορφη. Είναι ένα τμήμα της προφορικής της παράδοσης.
Προσωπικά ασχολήθηκα και με τα λαϊκά παραμύθια των Πομάκων, τον παροιμιακό τους λόγο, τις παραδόσεις τους, τα ίση, τα έθιμά τους. Στην διδακτορική διατριβή τώρα που εκδόθηκε μόλις τώρα από το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, είναι δίτομη, πάνω από 1000 σελίδες, συμπεριλαμβάνονται και αναφορές στην ιστορία των Πομάκων και στην προφορική της παράδοση, αλλά ο κορμός αφορά τα δημοτικά τραγούδια, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της βαλκανικής μουσικής παράδοσης. Δηλαδή είναι ουσιαστικά συγκριτική λαογραφία. Και είναι καρπός μιας εκτεταμένης έρευνας, όπως σας είπα, όχι μόνο στην ελληνική Ροδόπη, αλλά και στο βουλγαρικό τμήμα της Ροδόπης, αλλά και βιβλιογραφικής αναζήτησης στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Δηλαδή γίνονται συγκρίσεις με τραγούδια των Βαλκανίων από τη Ρουμανία και την Τσεχία μέχρι τη Σερβία, έτσι. Και όχι μόνο, και μακρύτερα. Να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το τραγούδι του Γεφυριού της Άρτας, έτσι, το 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Υπάρχει στα Πομακοχώρια σε 21 παραλλαγές. Έχω καταγράψει 21 παραλλαγές. Παλιότερα ήταν μόνο τρεις που είχαν καταγραφεί και είχε κάνει μια ωραία μελέτη ο λαογράφος ο κ. Μητσάκης, που ουσιαστικά και εκεί ανεδείκνυε ότι στα Πομακοχώρια η παραλλαγή του τραγουδιού του Γεφυριού της Άρτας διασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργήσει σαν γέφυρα και να περάσει το τραγούδι στα Βαλκάνια. Δηλαδή η οροσειρά της Ροδόπης ήταν η γέφυρα από όπου πέρασε στα Βαλκάνια. Έχουν γίνει πολλές ενδιαφέρουσες μελέτες. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να μελετηθεί και δεν έχει εξαντληθεί ακόμα. Όπου αν συγκρίνει κανείς τις παραλλαγές τις ελληνικές που ξεπερνάνε τις 500 πλέον, ο Γιώργος Μέγας είχε υπολογίσει 400 τη δεκαετία του 60, λένε πολύ περισσότερες, έχουν γίνει νεότερες έρευνες, πρέπει να σας πω, που αναδεικνύουν. Ο Λάμπρος Ευθυμίου, μουσικολόγος, έχει κάνει μια πολύ σημαντική διδακτορική διατριβή του 2014 για το τραγούδι του Γεφυριού της Άρτας. Η δικιά μας έρευνα δείχνει τα δίκτυα του προφορικού λόγου στην οροσειρά της Ροδόπης αλλά και στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Δηλαδή πώς τα μοτίβα, οι μουσικές φράσεις, οι μελωδίες, οι λογότυποι ταξιδεύουν και διαφοροποιούνται. Και αυτό γίνεται μέσα από συστηματική σύγκριση, ξέρετε, μεμονωμένων στοιχείων του συγκεκριμένου τραγουδιού αλλά και άλλων αντίστοιχων τραγουδιών των οποίων συναντάμε πολλές παραλλαγές. Και να σας πω ότι η διατριβή συνοδεύεται και από ηχογραφήσεις στο δεύτερο τόμο. Έχουμε ένα DVD με 40 ηχογραφήσεις από τα Πομακοχώρια, τις οποίες πραγματοποίησα από το 2001 στο 2018. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ηχογραφήσεις του συγκεκριμένου τραγουδιού που σας είπα, τα τρία αδέρφια που χτίζανε το γεφύρι. Στους Πομάκους δεν είναι 45 μάστοροι, είναι τρία αδέρφια που έχτιζαν το γεφύρι, τη μέρα το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Στην Πομακική είναι το τραγούδι. Ναι, βέβαια. Τριμίνα μπράτιε, γκράντα γκραντέχο. Τρία αδέρφια κτίσμα χτίζανε, έτσι λέει. Έτσι ξεκινάει. Έτσι. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να το ακούσουμε σε λίγο αυτό το τραγούδι από το αρχείο του κυρίου Νικολάου Κόκα. Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν, φίλοι μας, το γεφύρι της Άρτας, έτσι, και από τον Φεράτ Αλή Αφέντη, από το μουσικό αρχείο του κυρίου Νικολάου Κόκα, στα Πομακικά. Ο κύριος Κόκας είναι εκπαιδευτικός, καθηγητής της αγγλικής γλώσσας, έχει μελετήσει πάρα πολύ για τους Πομάκους, έζησε κοντά τους και εκτίμησε πάρα πολύ την παράδοσή τους, τα τραγούδια τους. Και πάνω στην έρευνά του λοιπόν, έχει ερευνήσει και για τις δυνατότητες της παιδαγωγικής αξιοποίησης των πομάκικων τραγουδιών. Ναι. Έτσι, τι κάνατε πάνω σε αυτό, τι προτείνετε? Ναι. Πιστεύω ότι η λαϊκή παράδοση ευρύτερα θα πρέπει να συνδέεται με το σήμερα. Σε πολλούς λαούς της Ευρώπης η λαϊκή παράδοση είναι ζωντανή και σε εμάς παραμένει ζωντανή, χάρη στη δράση κυρίως πολιτιστικών συλλόγων που έχουμε. Συλλόγους Σαρακατσάνων, συλλόγους Ποντίων, συλλόγους Μικρασιατών, Ανατολικών Ρουμελιετών, συλλόγους Πομάκων, και στην περίπτωση εδώ ακριβώς και οι σύλλογοι Πομάκων προσπαθούν να διατηρήσουν την προφορική της παράδοση. Όμως θα ήταν σημαντικό να ενταχθούν κάποιες δράσεις και μέσα στην εκπαίδευση, στη δημόσια εκπαίδευση. Και μιλάμε για σύνδεση σε διάφορα επίπεδα, από την προσχολική αγωγή μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη διατριβή μου έχω ένα κεφάλαιο που 100 σελίδων που ακριβώς αναλύω και προτείνω πώς θα μπορούσε η προφορική παράδοση των Πομάκων συγκεκριμένα να αξιοποιηθεί σε όλα αυτά τα στάδια τα εκπαιδευτικά. Προτείνω δράσεις οι οποίες δεν είναι δράσεις μονοδιάστατες, είναι οι αφορμές ουσιαστικά, έτσι ώστε κάποιοι εκπαιδευτικοί να κρίνουν εάν μπορούν να τις εντάξουν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, από το μάθημα της γλώσσας, το μάθημα φυσικά της μουσικής, το μάθημα της γυμναστικής, ακόμα και σε άλλα μαθήματα όπως η κοινωνιολογία ή η αγγλική γλώσσα. Έχω δραστηριότητες οι οποίες είναι για την αγγλική γλώσσα. Οπότε την πληροφορική, την τεχνολογία, τα εικαστικά, τη θεατρική αγωγή, δηλαδή σε πολλά γνωστικά αντικείμενα είναι βέβαιο ότι μπορεί προφορικός λόγος και η παράδοση και ευρύτερα να αξιοποιηθούν και να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να αγαπήσουν περισσότερο το σχολείο. Διότι όταν θα δουν τη μητρική τους γλώσσα να μιλιέται και να προβάλλεται και να γίνεται αντικείμενο σεβασμού και όχι υποτίμησης, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην μειονοτική εκπαίδευση, νομίζω θα αλλάξει και η στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση. Ξέρετε, το δικαίωμα στη μητρική γλώσσα είναι πολύ σημαντικό. Είναι από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο έχει διακηρυχθεί μέσα από διεθνείς συμβάσεις και θα πρέπει να το σεβόμαστε. Και πάνω απ' όλα μέσα από την εκπαίδευση. Ακριβώς. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Ελπίζουμε να... Ξέρετε, το ισχύον σύστημα της μειονοτικής εκπαίδευσης στερεί στους Πομάκους μαθητές το δικαίωμα στη μητρική τους γλώσσα. Κρίμα. Ουσιαστικά, σε πολλές περιπτώσεις τους απαγορεύεται να μιλούν τη μητρική γλώσσα. Οι δάσκαλοι, οι οποίοι διδάσκουν τουρκικά στο σχολείο, αν ακούσουν τον Πομάκο μαθητή να μιλάει πομακικά, το απαγορεύουν. Αυτό γιατί συμβαίνει, ας πούμε, τι νόμος είναι αυτός? Διότι έτσι, εάν
ταυτοποιηθεί ο Πομάκος ότι έχει μια διαφορετική γλώσσα από την τουρκική, διαφοροποιείται και από την τουρκική εθνική συνείδηση. Σωστά. Ενώ κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν την τουρκική εθνική συνείδηση στους Πομάκους μέσα από συστηματικές δράσεις. Και να σας πούμε ότι πραγματικά υπάρχουν πολλοί εγκάθετοι του τουρκικού προξενείου, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Άγκυρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν είμαι ο πρώτος που το λέει, ξέρετε. Απλά ναι, πρέπει να το λέμε και να το αναγνωρίζουμε. Και κινούν τα νήματα σε πολλές διαδικασίες. Φυσικά οι νέοι Πομάκοι το έχουν καταλάβει αυτό και δεν το θέλουν. Νιώθουν κοντύτερα στην Ευρώπη. Θα τους δείτε και θα τους χαρείτε όταν θα δείτε πόσο ελεύθερα σκέφτονται και πόσο θέλουν να μπουν μέσα σε προοδευτικές διαδικασίες. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό που τα είπαμε όλα αυτά και Κόκα σήμερα και ακούσαμε, πήραμε μια ιδέα. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης το ότι ασχοληθήκατε και το καταγράψατε, γιατί αν ασχολείται κάποιος και δεν γίνεται μια δουλειά όπως αυτή που κάνατε με το διδακτορικό σας, τη διατριβή σας, και με μεράκι να γίνει αυτή για αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Ευτυχώς λοιπόν που γίνονται, και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως εσείς που το κατορθώσατε και καταγράψατε και θα μείνουν όλα αυτά και τα τραγούδια που καταγράψατε και τα δημοτικά εννοώ και, και αυτό το υλικό. Να, δυστυχώς ο χρόνος μας πέρασε και γρήγορα με όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε σήμερα και εμείς και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που δώσατε από το χρόνο σας και από την ψυχή σας να μας κάνετε όλη αυτή, να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαντή. Ήταν φίλοι μας ο κύριος Νικόλαος Κόκας, διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τον ευχαριστούμε για τα πολύτιμα που μάθαμε. Εδώ σας ευχαριστούμε όλους που μας ακούσατε, που ευχηθήκατε για μας, για την αγάπη σας στην Πειραϊκή Εκκλησία και στην εκπομπή μας. Από τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή στη μουσική, τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και εμένα, πολλές ευχές να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.